Μέσα στους οσίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας συγκαταλέγεται και ο Άγιος Ονούφριος, ο Αιγύπτιος. Έζησε τον 4ο αιώνα, καταγόταν από την Περσία και ο πατέρας του ήταν βασιλιάς της Περσίας. Η μητέρα του ήταν στήρα και μετά από θερμή παράκληση και προσευχή, εισακούστηκε το αίτημά της και συνέλαβε το παιδί. Μετά την κοίηση, είδε ο πατέρας του θεία Αποκάλυψη που τον προέτρεπε να ονομάσει το παιδί Ονούφριο στο Άγιο Βάφτισμα. Από μικρή ηλικία ποθούσε να αφιερωθεί στον Θεό. Αρχικά μόνασε σε κοινόβιο μοναστήρι στην Ερμούπολη της Τιβαΐδας, όπου για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στην πνευματική και σωματική εγκράτεια και την υπακοή. Ο Άγιος Ονούφριος, πριν φύγει στην έρημο, ζούσε σε μια μεγάλη λαύρα μοναχών στην Άνω Αίγυπτο. Εκεί ζούσαν 150 μοναχοί που τηρούσαν τη μοναστική καθαρότητα. Εκεί ο Αββάς Ονούφριος έμαθε τον μοναχισμό δίπλα στους άλλους θείους γέροντες που είχαν φτάσει στην τελειότητα και ζούσαν όπως οι άγγελοι του Θεού. Έπειτα αποσύρθηκε στην έρημο, όπου ασκήτεψε εκεί για 60 ολόκληρα χρόνια. Ο Άγιος Ονούφριος, ενθουσιασμένος για τον ερημητικό βίο και τον αναχωρητισμό, υπέμενε τον παγετό της νύχτας και τον καύσωνα της μέρας και πέτυχε την ουράνια ζωή. Έζησε στην έρημο 60 χρόνια, έχοντας ως τροφή την εγκράτεια και ως πλούτο τη φτώχεια και την ακτιμοσύνη. Ο Άγιος Ονούφριος είχε ως ένδυμα τον Ιησού Χριστό. Ο βιογράφος του Άγιου Ονούφριου, Όσιος Πανφούτιος, αναφέρει ότι δυο λιοντάρια άνοιξαν τον τάφο του Αγίου Ονούφριου, στον οποίο ενταφιάστηκε το ιερό σκήνομά του. Ο Άγιος Πανφούτιος έθαψε τον Άγιο Ονούφριο μετά τον θάνατό του, αφού έσχισε στα δύο το δικό του φτωχό ένδυμα και περιτύλιξε με το μισό το γυμνό σώμα του Αγίου που το σκέπαζαν λευκές τρίχες και κράτησε το άλλο μισό για την κάλυψη του δικού του σώματος. Έτσι, αχύτονας δηλαδή, αναχώρησε για την άλλη ζωή ο Άγιος Ονούφριος, όχι απλώς τηρώντας, αλλά και ξεπερνώντας την εντολή του Κυρίου, ο έχων δύο χιτώνας, μεταδότο το μη έχοντι, αφού γυμνός βρέθηκε στο τέλος της ζωής του. Ο Άγιος Ονούφριος μας διδάσκει και μας εμπνέει με την Άγια Ζωή του, να οικειοποιηθούμε την αρετή του. Ο Άγιος Ονούφριος, στην τελευταία προσευχή του προς τον Θεό, λίγο πριν κοιμηθεί, είπε και τα εξής. «Μνίσθητη πανικτήρμων και πολυέλεε του πιστού λαού σου, όποιος βρεθεί σε κίνδυνο, στη θάλασσα ή μπροστά στο δικαστήριο, ή σε άλλη στεναχώρια και σε επικαλεστεί, λέγοντας «Παντοδύναμε Κύριε, με τις πρεσβείες του δούλου σου Ονουφρίου ελέησέ με». Επάκουσε τη δέησή του σε παρακαλώ και χάρισε του τη βασιλεία του όπως μου έταξες. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.